Κυρία Μεσαροπούλου, δίνετε το παρόν σε μια λεμπερή εκδήλωση. Πώς είστε? Είμαι μια χαρά. Τώρα ειδικά που τελειώνει και η σεζόν, είμαι ακόμα καλύτερα. Ήταν μια δύσκολη τηλεοπτική σεζόν, φετινή, κατά την άποψή σας? Για μας μια χαρά ήταν. Δηλαδή, για μένα προσωπικά ήταν μια χαρά, αλλά γενικότερα νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν. Ήταν έκπληξη η Ελεονόρα Μελέτη, όπου κατέβηκε στις ευρωεκλογές και βγήκε σαν... Νομίζω θα με ρώτησες ήταν αν ήταν έκπληξη που κόπηκε η εκπομπή. Νομίζω ότι το κοινό έχει αποδείξει ότι γενικότερα τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα τα επιλέγει με μεγαλύτερη ευκολία. Νομίζω ήταν έκπληξη που βγήκε. Η σειρά μάλλον ήταν έκπληξη. Βγήκε σε πάρα πολύ καλή σειρά. Η Ελένη Μενεγάκη, όπως έχουμε μάθει, δεν έχει υπογράψει με το Μέγκα και η αποχώρησή της, όπως φαίνεται, είναι δεδομένη. Πιστεύετε ότι θα τη δούμε σε κάποιον άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή μπορεί και να απέχει? Η Ελένη είναι Ελένη. Νομίζω ότι το έχω ξαναδηλώσει άλλωστε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σήμερα λοιπόν έβγαλε ένα ρεπορτάζ το πρωί για το τι θα συμβεί στον Αντένα και τις κόκκινες γραμμές. Λοιπόν, η Μαρία Αναστασοπούλου φαίνεται από την πλευρά της Μαρίας Αναστασοπούλου και το περιβάλλον ότι δεν τα βρίσκει, διότι κολλάει όλη η διαπραγμάτευση στο γεγονός ότι η εκπομπή που τη ζητείτε από τον Αντένα θα πρέπει να εμπεριέχει ψυχαγωγία και η Μαρία δεν θέλει να κάνει ψυχαγωγία. Για τον Sky δεν το ξέρω, γιατί ο Sky από την πλευρά του λέει άλλα πράγματα. Αν από εκεί και πέρα θα επιλέξουν, γιατί είτε είναι μία εκπομπή που θα είναι μία ενιαία ζώνη 8 με 12, είτε είναι δύο εκπομπές, η μία 8-10 και η άλλη 10-12, και οι δύο θα περιλαμβάνουν την ψυχαγωγία. Όποια παρουσιάστρια και είναι, θα πρέπει να μπορέσει να χειριστεί και τα δύο, και τις δύο ενότητες. Οπότε, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα ο Αντένα έχει λάβει την απόφαση να υπάρξει ζώνη. Φαντάζομαι, εάν δεν είναι η Μαρία Αναστασοπούλου ή δεν είναι η Μπέτη Μαγκύρα, που εκεί είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα, θα είναι κάποιος άλλος. Πού πιστεύετε ότι θα βλέπαμε από την καινούργια σεζόν την κυρία Ζήνα Κουτσελίνη? Γιατί ακούμε ότι μπορεί να μιλάει ίσως και με άλλα κανάλια πέραν του Star, ίσως δεν τα βρίσκουν τόσο. Η Ζήνα, από ό,τι ξέρω, είχε και τη Δευτέρα ένα ραντεβού με το Star. Δεν έχει βγει λευκός καπνός. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα είναι στο Star. Πιστεύετε ότι αν όντως πάει η Face Κορδά στο Μέγκα από τη νέα σεζόν, όπως ακούμε, θα έχει την ίδια ομάδα? Γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε ζητήσει ίδια και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Η Φέη όντως έχει ζητήσει τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης όμως έχει κάποια παράπονα με το Μέγκα. Έγινε ένα πρώτο ραντεβού. Έτσι, γιατί ο Δημήτρης όταν είχε πάει στο Μέγκα πήγε γιατί ήρθε στην ομάδα της Ελένης. Δεν έγινε ποτέ απευθείας πρόταση με το κανάλι. Έγινε ένα πρώτο ραντεβού. Δεν τέθηκε κάτι συγκεκριμένο. Η άποψή μου είναι ότι ενδεχομένως να κλείσει. Αλλά ο Δημήτρης έχει κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν με το κανάλι. Πώς σας φαίνεται η φημολογούμενη σχέση της Μαρίας Αντωνά με τον Γιώργο Λιάγκα, αν πράγματι ισχύει? Δεν ξέρω. Το αν πράγματι ισχύει, γιατί το έβαλες? Αν ισχύει, δεν ξέρω. Δεν το έχει επιβεβαιώσει κανείς. Α, όχι, δεν το έχει διαψεύσει όμως κιόλας. Δηλαδή, βλέπουμε, κυκλοφορούν, δεν ξέρω. Μια χαρά, τα παιδιά ελεύθεροι είναι, γιατί.